Συναδέλφισες, συνάδελφοι, εργαζόμενες, εργαζόμενοι, νέες, νέοι, άνεργοι και πληττόμενοι εργαζόμενοι, εκ μέρους των Διοικητικών Συμβουλίων των Ομοσπονδιών, ΠΟΕΜ, ΠΟΕ, ΟΕΚΒΕ και ΟΜΕ, χαιρετίζω τη συμμετοχή σας στη σημερινή μας συγκέντρωση διαμαρτυρίας και καταγγελίας. Οι απολύσεις, η αποβιομηχανοποίηση, η φτωχοποίηση των εργαζομένων στους μεγάλους κλάδους του μετάλλου, της ενέργειας, της χημικής βιομηχανίας και των μεταλλορύχων μας οδήγησε σε συσπήρωση, ενότητα και συστράτευση. Μετά από συντονισμένες ενέργειες των Ομοσπονδιών μας, σε συνεργασία με τα σωματεία και τους εργαζόμενους που πλήττονται από τις απολύσεις, την απαξίωση και το κλείσιμο επιχειρήσεων, συνδιοργανώσαμε από κοινού το σημερινό μας μαζικό απεργιακό συλλαλητήριο, έτσι ώστε όλοι μαζί, ενωμένοι, να διεκδικήσουμε τα κοινά μας δικαιώματα, να διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας στην αξιοπρεπή εργασία, να διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας στην αξιοπρεπή ζωή. Ενωμένοι σε μια ημέρα αγώνα, μια ημέρα που λέμε ένα βροντερό όχι στις αντιλαϊκές και αντεργατικές πολιτικές που έχουν διαλύσει τη ζωή μας. Μια ημέρα που λέμε και ένα βροντερό όχι στον πόλεμο που επιπτώσεις απειλούν ολόκληρη την Ευρώπη. Ομοσπονδίες, σωματεία, εργαζόμενοι, από χώρους δουλειάς που απειλούμαστε. Είμαστε όλοι εδώ για να απαιτήσουμε να μπει ένα τέλος στις πολιτικές που μας βάζουν στο περιθώριο. Στις πολιτικές που μας φτωχοποιούν. Στις πολιτικές που απαξιώνουν και κλείνουν εργοστάσια. Στις πολιτικές που μας απολύουν. Στις πολιτικές που εξαθλιώνουν με τα κύματα ακρίβειας. Η αύξηση κατά 0,52 ευρώ του κατώτατου μισθού είναι εμπαιγμός. Η κατάργηση του οκταώρου είναι δώρο στο ΣΕΒ και στους εργοδότες. Το πάγωμα των συντάξεων και των μισθών είναι φτωχοποίηση. Η αφισβήτηση του δικαιώματος στην απεργία είναι φήμωση της φωνής μας. Η διάλυση του ΕΣΥ αφαιρεί τη δυνατότητα από τις πλατείες λαϊκές μάζες να έχουμε περίθαλψη και προστασία της υγείας και της ζωής μας. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, που κυριολεκτικά πετούνται στον δρόμο μαζί με τις οικογένειές του, οι εργαζόμενοι στα πετρέλαια, στα λιπάσματα καβάλας, οι εργαζόμενοι στα λιμάνια, στα ναυπηγεία, στην αμυντική βιομηχανία, είμαστε το ποτάμι της οργής και της αγανάκτησης που σήμερα ενωμένοι διεκδικούμε και απαιτούμε. Καμιά απόλυση, ανάκληση όλων των απολύσεων, διαφύλαξη του ορυκτού πλούτου με τη συνέχιση λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ, υπογραφή και τήρηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, πραγματική και ουσιαστική αύξηση του κατώτατου μισθού, ουσιαστικά μέτρα κατά της ακρίβειας, κατοχύρωση του οκταώρου και οχύρωση του εργατικού δικαίου που αποδομήθηκε από τα μνημόνια και τον εργακοκτόνο νόμο Χατζηδάκη, λήψη ουσιαστικών μέτρων για το ΕΣΥ και την υγεία με την πρόσληψη του απαραίτητου ιατρολογιστικού προσωπικού. Καμία απόλυση όσων υγειονομικών μπήκαν σε αναστολή εργασίας. Σεβασμός στη δουλειά και στο έργο τους. Συναδέλφοι, συνάδελφοι, εργαζόμενες, εργαζόμενοι, νέες, νέοι, άνεργοι και πληττόμενοι εργαζόμενοι, είμαστε σήμερα εδώ όλοι μαζί, ενωμένοι, να αγωνιστούμε ενάντια στις βάρβαρες αντιλαϊκές και αντεργατικές πολιτικές από όπου και αν προέρχονται. Είμαστε όλοι εδώ, απεργούμε, διαδηλώνουμε και απαιτούμε. Κάτω τα χέρια από τη ΛΑΡΚΟ και από τους εργαζόμενους σε αυτή την χρυσοφόρο επιχείρηση που συνειδητά διαλύεται σε όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων. Καμία απόλυση, διασφάλιση των θέσεων εργασίας και συνέχιση της παραγωγικής της λειτουργίας ώστε να συνεχίσει να προσφέρει στην εθνική οικονομία και στις τοπικές κοινωνίες. Κάτω τα χέρια από τους εργαζόμενους στα πετρέλαια και στα λιπάσματα καβάλας που βιώνουν το διωγμό, την τρομοκρατία και τον εμπαιγμό αρκετά χρόνια τώρα. Ανάκληση όλων των εκβιαστικών, παράνομων και κατακριστικών απολύσεων. Όχι στην εργολαβοποίηση του προσωπικού, όχι στην καταστατήγηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Κάτω τα χέρια από τους εργαζόμενους στα λιμάνια, που η εντατικοποίηση της εργασίας χτυπά κόκκινο, ενώ οι μισθοί δεν φτάνουν ούτε για τα στοιχειώδη. Ένταξη στα βαρέα, υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με μισθολογικές αυξήσεις,
συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα, συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, υγιείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Κάτω τα χέρια από τους εργαζόμενους στα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σκαραμαγκά, που είναι πυλώνες για την ανασυγκρότηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Διασφάλιση όλων των εργαζομένων και των θέσεων εργασίας τους. Καταβολή των δουλευμένων τους και των αποζημιώσεων στους συνταξιούχους, καθώς και εφαρμογή των συμβάσεων εργασίας τους. Η παραγωγική ενδυνάμωση των δύο μεγάλων ναυπηγείων της πατρίδας μας είναι θεμελιώδης αναπτυξιακή προϋπόθεση της εθνικής οικονομίας και επιτακτική ανάγκη για μια στήριξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Κάτω τα χέρια από τους εργαζόμενους στην αμυντική βιομηχανία, στα ΕΑΣ και στην ΕΑΒ, που σε μια περίοδο κούρσας εξοπλισμών η ενίσχυση της παραγωγικής του λειτουργίας από αυτονόητο συνιστά ακόμη ζητούμενο. Η κατοχύρωση του ανθυγινού επιδόματος όπως δίνεται μέχρι σήμερα. Η υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με πραγματικές αυξήσεις. Η προσλήψη προσωπικού αορίστου χρόνου και το σταμάτημα των πολιτικών απαξίωσης αποτελούν αδιαπραγμάτευες διεκδικήσεις με ουσιαστικό πρόσημο για την ανάπτυξη και την αμυντική θωράκιση της χώρας. Κάτω τα χέρια από κάθε εργαζόμενο που απειλείται, εκβιάζεται, εκφοβίζεται από την εργοδυτική αυθαιρεσία για να δουλεύει για ψίχουλα και χωρίς δικαιώματα. Μέτρα τώρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Συναδέλφοι, συνάδελφοι, εργαζόμενες, εργαζόμενοι, νέες, νέοι, άνεργοι και πληττόμενοι εργαζόμενοι. Σήμερα δεν τελειώνουμε τους αγώνες μας. Σήμερα ξεκινάμε με δύναμή μας την ενότητα. Όσο κάνουν πως δεν μας ακούν, τόσο θα δυναμώνουμε τη φωνή μας. Όσο κυβέρνηση και συστημικά μέσα ενημέρωσης κάνουν πως δεν μας βλέπουν, τόσο θα γινόμαστε περισσότεροι μέχρι οι αγώνες μας να δικαιωθούν. Η παρουσία σας σήμερα εδώ μας γεμίζει δύναμη και αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο. Οι διοικήσεις των Ομοσπονδιών Μετάλλου, Ενέργειας, Χημικής Βιομηχανίας και Μεταλλορύχων στέλνουμε αγωνιστικό χαιρετισμό με ενότητα και αποφασιστικότητα για συνέχιση του αγώνα μας. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες!